μια ομάδα Κυπρίων φοιτητών σε ελληνικά πανεπιστήμια, περισσότερο από 200 παιδιά, μου είπαν ότι πρέπει να κάνεις κάτι για το όχι, όπως έκανες πριν από 10 χρόνια, και να κατέβεις ευρωβουλευτής της Κύπρου. Είπα θα κατέβω για να δώσω στο κυπριακό λαό να συνειδητοποιήσει το τι συμβαίνει, αλλά τη μάχη θα τη δώσω από το Κοινοβούλιο της Ευρώπης μέσω Αθηνών. Η πραγματικότητα είναι μία, ότι αυτό το οποίο δρομολογείται τώρα από τους Αμερικάνους έχει μέσα ή πολλή ανοησία ή πολλή ενδοτικότητα. Κλείνω προς το δεύτερο. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μόνο το κοινό ανακοινωθέν είναι ζημιογόνο για μας. Μέσα μιλάει για δύο ίσα συνιστώντα κράτη. Που σημαίνει αν αύριο το πρωί για την πιεδρόλογο χαλάσει αυτό το πράγμα, αυτό που τόσα χρόνια έχουμε μάθει ως ψευδοκράτος, είναι ένα κράτος. Επομένως έχει ήδη εξασφαλίσει εξ αρχής την αναγνώριση από την Ευρώπη και από την Αμερική. Δεύτερον, τα ίσα σημαίνει ότι θα έχουν δικαιώματα ίσα με εμάς στα ευρήματα εδώ ή στα οικόπεδα. Άρα έχει πάρει ο Ιερόγλου εξ αρχής αυτά τα οποία ήθελε. Και έχασε η Κύπρος δια τον Σασιάδη αυτά τα οποία είχε ήδη στην κατοχή της. Πιστεύω είναι μεγάλο λάθος. Ο Αλλάχ να τον έχει καλά. Γιατί ο Ιερόγλου μας λέει την αλήθεια. Αυτή την οποία μας κρύβει ο κύριος Αναστασιάδης. Λέει ο Ιερόγλου ότι οι Έλληνες είναι κατοχικός στρατός. Λέει ο υπουργός του Ιερόγλου ότι ξεχάσει τα Βαρόσια είναι όνειρα. Ακούω και τον Αβέρο αυτόν Εφήτη που λέει ότι και η Κυρίνια θα γίνει πάλι Κυπριακή. Ας σοβαρευτούν. Επιστροφή στο Σύνταγμα του 60. Με δύο αλλαγές. Ότι εγκύτερες δυνάμεις δεν είναι η Τουρκία, δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι η Αγγλία. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ηγέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λαοί. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Ο λόγος για τον οποίο υπήρξε ο στρατός κατοχής εξέλιπε. Δεν υπάρχει ένας Τουρκοκύπριος που να φοβάται οτιδήποτε. Επομένως, επιστροφή στο Σύνταγμα του 60. Όλα τα άλλα συνιστούν πρόβλημα ή μάλλον από πρόβλημα μέχρι προδοσία. Το κακό της Ελλάδας είναι ότι μαθαίνει έτσι και το παιδί της. Και το παιδί της μαθαίνει όπως στην Ελλάδα. Είναι κακό παράδειγμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι στη φαντασία του κυρίου Σαμαρά. Μόνο στα ιδιωτικά νοσοκομεία χρωστάει δύο φορές από αυτό που φέρει ως πλεόνασμα. Με την Τρόικα ή στο Σβέρκο δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό το καταλάβουν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.